Κύριε Κατσότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε φαντάζομαι στην Αθήνα. Είμαι στην Αθήνα, στο συναλλητήριο των συνδικάτων, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Γιατί το λέτε, να σας πω κάτι κύριε Κατσότη, γιατί το λέτε έκτρωμα αφού έχει και θετικά στοιχεία το νομοσχέδιο, δεν έχει μόνο αρνητικά όπως λένε κάτι. Ναι, είναι το τυράκι που λένε στη σάκα. Αυτό ό,τι και στα θετικά, ό,τι και θετικό να υπάρχει μπροστά στην διευθέτηση του χρόνου, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς του 8ωρου, η θεσμοθέτηση του 10ωρου, η αύξηση των υπεροριών, η απλήρωτη δουλειά η οποία αυξάνει κατά πολύ και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ενάντια στις συνδικαλιστικές ελευθερίες είναι τέτοια που αυτά τα θετικά που λέμε είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που έρχονται και που θέλουν να βάλουν στο γύψο συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Πείτε μου όμως κάτι... είναι γελασμένη η κυβέρνηση. Αν νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Κύριε Κατσότη, πείτε μου καταρχήν, το κόμμα σας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καταργεί το 8ωρο. Αλλά βγαίνει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χατζηδάκης και λένε ότι δεν καταργείται το 8ωρο, ότι είναι ψέματα από την πλευρά σας αυτό. Ναι, δεν υπάρχει πιο γελίο επιχείρημα, πιο αστείο από αυτό που λένε. Από την μία λέει και από το χειρόνι το 8ωρο και από την άλλη λένε ότι θα μπορούν οι εργοδότες να απασχολούν 10 ώρες τον εργαζόμενο χωρίς αμοιβή, επιπλέον αμοιβή. Έως και 13 ώρες με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως βλέπετε οι οδηγίες ενσωματώνονται στο ελληνικό εργατικό δίκαιο, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες. Οδηγίες οι οποίες σαρώνουν κάθε δικαίωμα, προκειμένου να ανακάμψει το κεφάλαιο, να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη, να υπάρξει αυτό το φιλικό περιβάλλον όπως λένε, για την ανάπτυξη. Και... το φιλικό περιβάλλον που περνάει πάνω από την ίδια τη ζωή του λαού. Κύριε Κατσότη, ωστόσο, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, ό,τι και να πείτε, όσο και να φωνάξουν τα συνδικάτα και τα κόμματα, ό,τι αντιδράσεις και να υπάρξουν, θα ψηφιστεί από τη Βουλή και την επόμενη μέρα θα είναι νόμος του κράτους. Μήπως. Ναι. Μήπως και κάποιοι σας κατηγορούν ότι όλα αυτά τα κάνετε για την τιμή των όπλων, γνωρίζοντας ότι ούτως ή άλλως θα περάσει, απλά για να δικαιολογήσετε την ύπαρξή σας. Ακούστε, καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι πλειοψηφία, έτσι, είναι μειοψηφία στο λαό. Ένα είναι αυτό. Και περνάει μέτρα. Κοινοβουλευτικά είναι πλειοψηφία και ευρύτερη, ευρύτατη πλειοψηφία. Η δημοκρατία αυτή είναι. Στηρίζει το κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Έχουμε μια δικτατορία του κεφαλαίου, η οποία νομοθετεί και που θα κάνει σκλάβους στους ίδιους εργαζόμενους να είναι γρανάζι μιας μηχανής που θα παράγει συνέχεια πλούτο και αυτός δεν θα έχει ούτε τα βασικά για τη ζωή του. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε έτσι χαβαλέ, να το πω έτσι. Οργανώνουμε την πάλη των ίδιων των εργαζομένων και το ΚΚΕ, ξέρετε πολύ καλά, έχει μια ιστορία χρόνων με πολλές θυσίες, με αγώνα, με αίμα των μελών του, των οπαδών του, των φίλων του. Λοιπόν, γιατί οργάνωσε την πάλη να σταθεί απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα, σε αυτή τη σαπίλα του συστήματος. Αυτό κάνουμε και είπαμε στην κυβέρνηση ότι είναι αιτία πολέμου η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, αυτό που κατακτήθηκε το 1886 στο Σικάγο, αυτό που εφαρμόστηκε στη χώρα μας από το 1920. Είναι τόσο λοιπόν νέο αυτό που φέρνει η κυβέρνηση, όσο και το 1920 19ο αιώνα που δούλευε ο κόσμος έτσι όπως θέλει σήμερα. Κύριε Κατσότη, ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Σταύρος από την Νίκαια, μου λέει το εξής, ότι στο εργασιακό νομοσχέδιο έρεται η προστασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων από τις απολύσεις και ότι καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία έκρινε μέχρι σήμερα την νομιμότητα ημί μιας απόλυσης συνδικαλιστή. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Τα πάντα όλα τα παραχωρεί όπλα στην εργοδοσία για να τσακίζει όποιον σηκώνει κεφάλι, όποιον μπαίνει μπροστά να οργανώσει τους εργαζόμενους, να φτιάξει σωματείο, να αγωνιστεί ενάντια στην ασυδοσία, να διεκδικήσει άλλους όρους αμοιβής και εργασίας. Καταργεί λοιπόν και την επιτροπή αυτή, μπορεί να απολύει τον καθέναν όποτε θέλει. Και βέβαια αυτό που λέει ότι προστατεύονται από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι και ότι είναι θέμα επιλογής
είναι εθελοντικό, λέει, για τον εργαζόμενο να δουλεύει 10 ώρες. Έχει δύο επιλογές ο εργαζόμενος. Ή να δουλέψει 10 ώρες ή να απολυθεί. Αυτό του λέει με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε και ένα άλλο ακόμη όπλο, η επιθεώρηση εργασίας, την οποία την καταργεί. Και τι κάνει μια ανεξάρτητη αρχή, όπου επικεφαλής ξέρετε ποιος θα είναι. Θα είναι αυτός που είναι αποδεκτός. Ο πρόεδρος ΠΑΣΕΠ. Ωραία. Πείτε μου όμως κάτι. Πείτε μου όμως κάτι. Δεν είναι καλό που γίνεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή? Να μην ελέγχεται από το κράτος, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα έχει λοιπόν καμία πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση το αν υπάρχει ζούγκλα, εργασιακή ζούγκλα, το αν εδώ συνθλίβονται οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους, η ζωή τους η ίδια, και θα κυνηγάμε ποιον, μία ΜΚΟ, έναν τέλος πάντων μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι πλήρως εξαρτημένη από το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Όπως είναι όλες οι αρχές. Καμία αρχή δεν είναι ανεξάρτητη. Κύριε Κατσότη. Όλες υλοποιούν αυτή την πολιτική, τη βαρβαρότητα να το πω. Κύριε Κατσότη, είναι πολλοί που έχουν αρχίσει και ξανασυζητούν το ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο και το συνδέουν και με τα νομοσχέδια τα πολλά που έρχονται στη Βουλή και τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για μείωση των φορολογικών συντελεστών και για την μείωση προκαταβολής φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Το κόμμα σας εκτιμά κάτι αντίστοιχο? Κοιτάξτε, βέβαια το προνόμιο αυτό το έχει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων, να πάει σε εκλογές ή να μην πάει. Σε συνεννόηση βέβαια με το κεφάλαιο. Το ΚΚΕ είναι πανέτοιμο και πάνω απ' όλα δίνει βάρος στην οργάνωση των εργαζομένων, τον αγώνα τους στέκεται μπροστά ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή, αντεργατική, αντιασφαλιστική πολιτική, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπηρεσιακούς σχεδιασμούς. Που βλέπετε τι γίνεται στην Παλαιστίνη και ποια είναι η στάση που παίρνει η κυβέρνηση απέναντι στο σφαγιασμό των Παλαιστίνιων, που ενώ το 2015 πήρε ομόφωνη απόφαση η Βουλή να στηρίξει τον εξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, έρχονται σήμερα και λένε ότι φταίνει η Παλαιστίνη. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, κάτι τελευταίο. Πώς είναι η συγκέντρωση εκεί, έχει κόσμο? Έχει κόσμο, συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο, και επειδή ξέρετε ότι όλα αυτά οργανώνονται μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και είναι παραπάνω από βέβαιο ότι τα συνδικάτα με την δουλειά που κάνουν κάθε μέρα, την ενημέρωση στους χώρους δουλειάς, για να μπορούν να αναδείξουν τα ψέματα της κυβέρνησης, όλες αυτές τις γελιότητες, τις αστειότητες που ακούμε από τον Χατζηδάκη αλλά και από τον Πρωθυπουργό, να πούν την αλήθεια και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει ποτάμι λαού που θα στέκεται απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και αυτή την πολιτική. Ωραία. Κύριε Χρήστο Κατσότη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Γεια σας.